Βαρύ είναι το πένθος στην Ισπανία μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 80 ανθρώπους. Στο Σάντιαγκο ντε Κομποστέλα επρόκειτο να εορταστεί η μεγάλη θρησκευτική γιορτή του Αγίου Ιακώβου, προστάτη της Γαλλικίας. Οι εκδηλώσεις όμως έδωσαν τη θέση τους στο θρήνο. Συμφωνώ να μην λειτουργήσουν τα μαγαζιά μετά από ό,τι έγινε, λέει ένας ιδιοκτήτης. Η αγορά που λειτουργεί εδώ είναι όπως όλες οι άλλες. Σήμερα όμως δεν μπορούμε να είμαστε ανοιχτά. Στην περιοχή βρίσκονται χιλιάδες προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα όμως είναι βαριά και το θέμα που μονοπολεί τις συζητήσεις είναι τα αίτια του δυστυχήματος. Σήμερα δεν έχουμε δουλειά και ο κόσμος στους δρόμους είναι πολύ λιγότερος. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τον ενθουσιασμό τους. Είναι λυπημένοι. Έχουμε 30 με 40% της δουλειάς που θα είχαμε άλλες χρονιές. Σοκαρισμένοι είναι και οι τουρίστες που θέλησαν να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τη μήνη του Αγίου Ιακώβου. Είναι πολύ λυπηρό. Ήμασταν στη γωνία και περιμέναμε τα πυροτεχνήματα. Στη συνέχεια συνέβη το δυστύχημα. Παγώσαμε και παραμείναμε για ώρα σιωπηλοί. Όλα γυλούν σε άλλους ρυθμούς από τους συνήθεις. Κανείς δεν έχει διάθεση να γιορτάσει. Είναι κρίμα. Ακυρώθηκαν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις και η βραδιά πυροτεχνημάτων. Αλλά μετά από αυτό που έγινε, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο καθεδρικός ναός του Σαντιάγκο έχει κατακλειστεί από κατοίκους που νιώθουν την ανάγκη να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν για εκείνους που τόσο απρόσμενα έφυγαν από τη ζωή.